Από τη μία η ενεργειακή κρίση, από την άλλη η επαπειλούμενη επισητιστική κρίση που έρχεται ξανά στο προσκήνιο γιατί πριν από λίγο η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τη συμμετοχή της στη Συμφωνία για την Εξαγωγή Αγροτικών Προϊόντων από τα Ουκρανικά Λιμάνια ουσιαστικά σιτηρών. Γι' αυτό πρόκειται Χρύσα Τσίχλη. Πραγματικά νέου φόβου για τον κίνδυνο επισητιστική κρίση γεννάει η απόφαση τη Μόσχα να αποσυρθεί, να απομακρυνθεί από τη Συμφωνία για την Εξαγωγή των Ουκρανικών Σιτηρών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνα τη Ρωσία, η απόφαση αυτή μετά την επίθεση με ντρόουν σε πολεμικά και εμπορικά σκάφη mm. ρωσικά στη Σεβαστόπολη, στην Κρυμαία. Μια επίθεση που η Μόσχα λέει ότι οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Κίεβο με τη βοήθεια των Βρετανών. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ουκρανία μιλάει για ένα ψευδέ πρόσχημα και για παιχνίδια πρόκληση πείνα. Ενώ πρέπει να σα πω ότι η συγκεκριμένη συμφωνία, θα σα θυμίσω ότι η συγκεκριμένη συμφωνία υπεγράφει τον Ιούλιο, Βέβαια. είχε τριήμηνη. Είχε μεσολαβήσει και ο Ερδογάν τότε. Ναι, είχε τρίμηνη αλλά όλοι ήλπισαν ότι οι δύο πλευρέ θα συμφωνήσουν να δοθεί παράταση, mm. καθώ από τον Ιούλιο έχουν εξαχθεί εκατομμύρια τόνοι ουκρανικών σιτηρών ε, προ mm. τον υπόλοιπο κόσμο. Και επειδή τώρα αυτό είναι ένα φαύλο κύκλο, ξαναγυρίζουμε και στην ενεργειακή κρίση με τι καταγγελίε τι οποίε εκτοξεύει το Κρεμλίνο ότι δήθεν το πολεμικό ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου κρύβεται πίσω από τη δολιοφθορά στο Stream 1. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνα τη Ρωσία, πάλι μέλη μονάδα του πολεμικού ναυτικού τη Βρετανία ανατείναξαν του αγωγού Nord Stream 1 και Nord Stream 2 στη Βαλτική Θάλασσα στις 26 Σεπτεμβρίου. Μιλά ανοιχτά δηλαδή για δολιοφθορά από τη Βρετανία. Απαντά από την άλλη πλευρά η Βρετανία, διαψεύδοντας πλήρω του χαρακτού ισχυρισμού αυτού τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντά του ω ψευδεί ισχυρισμού και επινοημένη ιστορία. Σε ευχαριστούμε, Χρήσα.